Της πατρίδας μας. Επιτροπές στο Υπουργείο Οικονομικών Εκαθάρισης των οφειλών, όλων των οφειλών, όλων των οφειλετών προς τις εφορίες και όλων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Και μέσα από τη διαδικασία εκαθάρισης και μελέτης θα γίνει και διαγραφή κάποιων χρεών, οφειλών, και αυτών οι οποίοι δεν έχουν καθόλου, είναι άποροι, είναι ακραίας παινίας, ακραίας κλπ. Μπορεί να γίνει και ολοσκερής διαγραφή. Και κάποιον άλλον σας είχα πει ότι, και σε αυτό το ξαναλέμε, ότι θα συνδυαστεί διαγραφή μεγάλου τμήματος των οφειλών προς εφορίες και στα ταμεία, και το υπόλοιπο σας είχα πει. Και στις τράπεζες, είπα. Ναι, και στις τράπεζες, και στις τράπεζες. Και το υπόλοιπο. Άλλο πράγμα, οι τράπεζες είναι άλλο πράγμα. Συνεχίζω. Και μάλιστα για τις τράπεζες. Και τις τράπεζες είχαμε υποβάλει και πρόγραμμα συσάχθειας, όπως ενθυμίστε, πριν 1,5 χρόνο, όπου είχαμε τμήμα ολοσχερούς διαγραφής, διαπαντός, εφόρου ζωής, όλου του δανείου για όσους είχαν περάσει για 5η χρονιά το όριο της παινίας και της φτώχειας. Το ενθυμίστε, το σχέδιό μας. Για τους άλλους, Γιώργο και Δημήτρη, είχαμε πει, και αγαπητικοί σας, είχαμε πει ότι θα έχουν ισόποση μείωση του δανείου ή των δανείων όσοι υπέστη το εισόδημά τους κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου. Τι σύγχυση υπάρχει εδώ? Αυτό εξήγηλε ο πρόεδρος επάνω, αυτό εκλαϊκεύουμε τα στελέχη μας. Εσείς μας είπατε, γιατί σας ρωτήσαμε μόνο σε επ' αυτού, ότι σε όλους θα χαρίσετε τα χρέη 80%. Όλοι, αυτά τα τελευταία δεν τα εξήγηλε. Όχι, θα εξηγήσω. Γι' αυτό απλώς διευκρινιστικά ρωτάω, για να τα σχολιάσω και ο υπουργός. Θα εξηγήσω πάλι ότι λοιπόν. Τι να σχολιάσω αυτά, θα εξηγήσω. Πράγματα ακατόρθωτα. Θα εξηγήσω. Θα εξηγήσω. Πάλι να τελειώσω, Δημήτρη, ότι και προς τα ταμεία και προς τις τράπεζες και προς τις εφορίες θα υπάρξει συνδυασμός εισάχθειας, δηλαδή κάποιων συμπολιτών μας, πολλών συμπολιτών μας θα διαγραφεί ολόκληρη η οφειλή, κάποιον άλλον που έχουν δυνατότητα θα συνδυαστεί μεγάλη διαγραφή των οφειλών τους και προς τις τρεις αυτούς τομείς με γενναιόδωρο πακέτο δόσεων. Αυτό είπαμε, αυτό εξηγήσαμε, αυτό εκλαϊκεύουμε. Ότι θα είναι όλα μαζί, είπατε μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες. Γιατί είσαστε αυτό το 30%? Όχι, από αυτά που διαβάσαμε. Άρα λοιπόν, οι επιτροπές θα διαγράψουν χρέη τραπεζών. Οι επιτροπές του δημοσίου θα διαγράψουν χρέη τραπεζών χωρίς να μετέχουν οι τράπεζες. Από τα 80 δις για τις τράπεζες, από τις οφειλές που υπάρχουν, είπατε ότι θα έχετε ένα δις. Άρα εξειδικεύθηκε ότι θα υπάρξει στους αρκετούς ολοσχερής διαγραφή και στους άλλους θα υπάρχει μεγάλη διαγραφή συνδυασμός με πολλές δόσεις. Ο πρόεδρος τότε είπε 84 και μάλιστα σε ερώτηση συναδέλφου σας είπε ότι θα υπάρξει και πάνω από τις 84 για ό,τι απομείνει. Αυτό είναι. Γιατί λέει, βάζετε 84, θα σας βγει από αριστερά η κυβέρνηση, θα βάλει 120 τώρα. Τότε θα μας, σε ένα σημείο θα μας έχει υπερβεί. Ναι. Τι να κάνουμε. Εγώ δηλαδή, σας ρώτησα μάλιστα για όσους τηλεθεατές δεν είχαν δει εκείνη τη συζήτηση. Γιατί 2 εβδομάδες τώρα αυτό συζητάει όλος ο κόσμος. Σας ρώτησα μάλιστα, θα χαρίσετε το 80% που εξαγγέλλετε των χρεών ακόμα και σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν? Όχι. Μέχρι και 80, αλλά και 100%. Εντάξει, για το 80%, όχι για όλους. Στους απόλυτα αδυνατούντες, στους απόλυτα άπορους, όπως κάναμε με τη συσάχτεια που σας εξηγήσαμε, με το σχέδιο που καταθέσαμε. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η εξήγηση. Πώς τα βλέπετε, εσείς συνδυασμό τώρα? Εντάξτε, δεν θέλω να πω έτσι σκληρούς χαρακτηρισμούς, γιατί...